Λοιπόν, επίτρεψέ μου να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, το ένα είναι ότι στο LVMH είναι Hennessy το τελευταίο, από το κονιάκ. Ναι. Σε ό,τι να κάνει με τις δωρεές που λέγαμε νωρίτερα. Mm-hmm. Δεύτερον, Louis Vuitton, ρε γαυγάβ, θα το λέμε. Γιατί δεν είμαστε όλοι φορά, λέμε Louis Vuitton. Louis Vuitton. Σιγά μη λέμε Vuitton. Louis Vuitton, Vuitton. Και σε όποιον αρέσει, Louis Vuitton. Και στο, και στο σημείο αυτό να υπερθεματίσω. Mm-hmm. Επειδή κάποιοι πειραχτήκατε από το αξάν μου και λέει αυτά Vuitton, ρε κατσαπλιά και Vuitton θέλουμε. Και θέλω στο σημείο αυτό. Παρα... Ναι, και Moët θα λέμε, ρε, και Moët, όχι Moët, Moët. Ναι, ρε, Moët, ρε. Ναι. Και Τσαντών, άμα θέλετε. Ναι. Moët Τσαντών. Έτσι, και Ντόμ Περινιόν. Περινιόν θα λέμε, όχι Περινιόν και τέτοια και. Περιγνιόν, άμα το τραβήξετε. Περιγνιόν, ρε, γαβγάβ. Louis Vuitton, Ντόμ Περινιόν και Moët Τσαντών. Γιατί, γιατί μπορούμε. Εντάξει. Γιατί σάπω οι Γάλλοι που έρχονται εδώ τα πετυχαίνουν τα δικά μα. Με το πρόγραμμά μα, απόφοιτη γαλλική φιλολογία, πηδάνε μαζικά αυτή τη στιγμή. Δεν κατάλαβα γιατί οι Γάλλοι όταν έρχονται εδώ πέρα λένε τι ελληνικέ λέξει σωστά. Μία δεν είναι. Με το μαλακά μπορεί να λένε. Μαλακά. Ναι, μόνο μαλακά το λένε. Και ναι, ναι, και ναι, και ναι, και ναι, και καλή μεγά. Ούτε αυτό δεν πετυχαίνει τον τόνο. Καλή μεγά. Ναι. Κάνε μα τη χάρη τώρα. Έναν άνθρωπο, ένα όνομα δεν έχουν πετύχει ποτέ σε μεταδόσει, σε ένα γήπεδο, σε. Πώς το λένε όταν μεταδίδουν αγώνα, ένα, μια ελληνική λέξη να μου πετύχει. Εμείς πρέπει να τις πετυχαίνουμε. Έλα. Και άμα λέμε το Vuitton, Vuitton μας τη λέτε. Όπαρε, όπαρε απόφοιτη της Γαλλικής Ακαδημίας, ο Λεδιοκρατάς. Vuitton. Όχι Vuitton, Κωνστά. Vuitton. Vuitton. Ναι. Τετραχανοπλαγιάδες. Λοιπόν.